Τη θέση τη περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία όσον αφορά τη συγχώνευση σχολείων που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδεία εξήγησε ο αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκη, Απόστολο τη ο οποίο είχε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα και με του προέδρου των Ελμέ Νόμου Θεσσαλονίκη. Η θέση μα ω περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία και φυσικά ω αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκη είναι εναντίον αυτή τη συγχώνευση έτσι ειδικά. Όπω την προωθεί σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση. Και αυτό για δύο βασικού λόγου. Πρώτον, διότι στη μεν περιφέρεια, έξω δηλαδή από το πρώτο συγκρότημα Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να κλείσει σχολεία σε κάποια χωριά και να αναγκάζει του μαθητέ το 2011. Χειμώνα είναι κρύο, είναι ζέστη, είναι οτιδήποτε και αν είναι με την οικονομική κρίση που υπάρχει, να πρέπει να μετακινηθούν σε άλλα χωριά χιλιόμετρα μακριά. Και ο δεύτερο λόγο είναι ότι. Και είναι πλέον προφανέ αυτό και από μελέτε αλλά και από την καθημερινότητα στα σχολεία: ότι έχει αποτύχει πια το μοντέλο των υδροκέφαλων σχολικών μονάδων, όπου ο μαθητή αισθάνεται μία μονάδα ανάμεσα στι χίλιε. Ο αντιπεριφερειάρχη, αναφερόμενο στην τουριστική ανάπτυξη τη πόλη και από τη θέση του αντιπροέδρου του Οργανισμού Τουριστική Πρόωθηση και Προβόλη Θεσσαλονίκη, υπογράμισε του στόχου του οργανισμού αμέσως η πρώτη μας κίνηση ήταν στην κατεύθυνση του να δημιουργήσουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο μέσα από γραμμές οι οποίες θα φέρουν τουρισμό και θα στείλουμε κι εμείς τη δυνατότητα σε ανθρώπους να επισκεφθούν τις περιοχές αυτές και επιχειρηματίε φυσικά. Τώρα, σαφώς και έχουμε πολύ ψηλά τον πύχη στον Οργανισμό Τουριστικής Πρόθεσης και Προβολής και αυτό που θα κάνουμε στο επόμενο διάστημα είναι να δημιουργήσουμε για τη Θεσσαλονίκη μια εικόνα καθαρή, όχι θολή, και ένα ελκυστικό τουριστικό προϊόν. Διότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη ταυτότητα για τη Θεσσαλονίκη. Τουριστικά μιλάω. Ο κύριο Τζιζικώστα, σχολιάζοντα τα σενάρια που έχουν ακουστεί για προώρη προσφυγή στι κάλπε, τόνισε πω αυτό θα ήταν εγκληματικό για τη χώρα, ειδικά στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται. Ταυτόχρονα έκανε λόγο και για τη συνένεση που ζήτησε ο Πρωθυπουργό από τα κόμματα τη αντιπολίτευση ώστε να νομιμοποιηθούν οι πολιτικέ του αποφάσει. Θεωρώ ότι είναι εγκληματικό να πάμε σε πρόορε εκλογέ. Όπω θεωρούσα ότι ήταν τραγικό λάθο, όχι πολιτικά μόνο για τη χώρα, η ε, προσφυγή σε πρόορε εκλογέ το 2009, ε, μόλι κλείνοντα τα δύο χρόνια τη τότε κυβέρνηση, έτσι και τώρα που δεν έχουν καν κλείσει ακόμη δύο χρόνια, είμαστε στον 1,5 χρόνο. Θεωρώ εγκληματικό και ειδικά κάτω από αυτές τις συνθήκες της οικονομίας και της κοινωνίας μας σήμερα να οδηγηθεί η χώρα σε μια εκλογική διαδικασία η οποία εκτός από κοστοβόρα είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνη με την έννοια ότι δεν ξέρουμε εάν την επομένη των εκλογών το πολιτικό τοπίο θα είναι ξεκάθαρο όπως είναι τουλάχιστον σήμερα να νομιμοποιείς μια πολιτική την οποία δεν πιστεύεις δεν είναι νομιμοποίηση είναι συμμετοχή στο έγκλημα εμείς από την πρώτη στιγμή και όταν λέω εμείς όλοι οι άνθρωποι που δεν πιστεύουμε στον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση και που θεωρούμε ότι το μνημόνιο έτσι όπως έχει υπογραφεί μόνον κακό μπορεί να κάνει στη χώρα διότι δεν μπορεί η ασφυξία της αγοράς και η ασφυξία των οικοκυριών να το δεί κάποιο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, παρά μόνο βραχυπρόθεσμα, Θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να αλλάξει στάση.